Η κυρία Γόγου έχει κάνει μια ερώτηση. Ντάφνη, έχεις Δεν θα πάρει το λόγο. καταχραστώ, ναι, Αντώνη, δεν θα καταχραστώ του Δεν καταφράζεται, δεν χώρου. είναι. Θα είμαι σύντομη. Απλώς να σας πω, κυρία Κανελόπουλε, ότι το σχόλιο του κυρίου Παπά πριν το άκουσα σε επίσημο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχα επαγγελματικά στη Βιέννη, όπου έγινε μια γενικότερη αναφορά στο πώς λειτουργούν τα συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τα σχόλια που έκανε μια συνάδελφός σας για το ελληνικό σύστημα. Θα σας ρωτήσω όμως αν είσαστε ευχαριστημένος από το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στο ευρωπαϊκό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και λέγοντας αυτά, ξέρετε, σαν νομικός και δικηγόρος, πόσο δύσκολα αλλάζουν, ειδικά το κεκτημένο στα θέματα αστικής δικαιοσύνης. Το civil law είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επεξεργασία της νομοθεσίας, και κάθε φορά που υπάρχει αξιολόγηση παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δείτε όλα τα κείμενα που έχουν αξιολογηθεί και πόσο δύσκολα προχωράνε οι διαδικασίες αναθεώρησης. Είναι ίσως από τις λίγους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου που ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αναφέρομαι στη Γιούρη, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό για να κάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, να παίρνει νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, με τη δικιά σας πολυετή πείρα της ελληνικής νομοθεσίας, πώς βλέπετε μια πιο, αν θέλετε, έναν καινούριο πλαίσιο, πιο πλούσιο ή πιο εξυγχρονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω με την εμπειρία. Όπως ξέρετε, επί 4 χρόνια ήμουνα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, διότι τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις δημοσιονομικές καταστάσεις και είχαμε τον έλεγχο των θεσμικών φορέων της Ευρώπης. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πώς εκμοντερνίζεις το νομοθετικό σου πλαίσιο, ειδικά και στα πλαίσια της αστικής δίκης και ειδικά της πολιτικής δικονομίας. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι αλήθεια, παρόλο ότι η εμπειρία μου λέει ότι άλλα κράτη στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, έχουν επιτύχει να έχουν εξορθολογήσει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, όπως έχουμε εμείς ή όπως έχει η Ιταλία. Παρόλα τα αυτά, θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζω ότι και τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, ακούω πολλές φορές συνάδελφους δικηγόρους λένε πάλι αλλάζει ο νόμος, πάλι αλλάζει. Πάντα πίστευα ότι ναι, να αλλάξει και 10 φορές, αν χρειάζεται να φέρουμε ένα ολικό εξορθολογισμό και ένα εκμοντερνισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Δεν ξεχνάω ότι από την εμπειρία μου, όταν με είχαν καλέσει εκεί υπουργός δικαιοσύνης στη Γερμανία και μου έδειχνε το σύστημα απονομής, είχα εντυπωσιαστεί, διότι εκεί ο δικαστής λειτουργεί με ραντεβού. Θα έρθετε όταν καταθέτεις το οδικόγραφο, αμέσως επικοινωνεί με email ο δικαστής και σου λέει ότι σε αυτή την υπόθεση, ξέρετε, τα νομολογιακά δεδομένα είναι αυτά και δεν ξέρω αν το έχετε λάβει υπόψη σας, αλλά δεν ωφελούν πάρα πολύ την υπόθεσή σας. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να συνεχίσετε, βεβαίως το αντίτιμο είναι αυτό, αλλά και την Τετάρτη 12 η ώρα, 12 και 4 στην τάδε αίθουσα θα συναντηθούμε για να μας αναπτύξετε τις υποθέσεις. Τα λέω αυτά γιατί μερικές φορές ηχούν εντυπωσιακά σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το πεδίο. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε και τώρα
επενδύει πάρα πολύ σε αναλλακτικούς τρόπους σε περιφερειών, επενδύει πάρα πολύ στη διαμεσολάβηση, την πιστεύει, την έχει υποστηρίξει και συνέχεια παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς από τη δική μας μεριά κάνουμε τώρα και στα πλαίσια της μελέτης που μας έχει αναθέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάνουμε και μια μεγάλη συγκριτική μελέτη με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να δούμε best practices στις άλλες χώρες και προκειμένου να δώσουμε προτάσεις προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εκμεταλλευτεί σκέψεις, λειτουργίες και θετικές πρακτικές που έχουν επιβάλλει στα άλλα κράτη. Αλλά όλη η Ευρώπη κινείται στο ρυθμό της διαμεσολάβησης. Με τις αδυναμίες μας παρακολουθούμε και εμείς αυτήν την εξέλιξη. Thank you.